Ο κύριος Τσίπρας. Κυρία Κεραμέως. Είναι αδιανόητα. Εγώ ως Ελληνίδα πολίτης ντρέπομαι που αυτός ο άνθρωπος είναι υπουργός. Είναι αδιανόητα αυτά που βλέπουμε. Αλλά έλεγα προηγουμένως ότι ενώ όσο συμβαίνουν αυτά τα ευτράπλα στη Βουλή, η χώρα πάει στον τοίχο. Και πάει στον τοίχο γιατί έχει υπουργούς όπως τον κύριο Πολάτη που καθυβρίζουν δημοσιογράφους. Πάει στον τοίχο διότι έχει έναν πρωθυπουργό. Καλά, τους δημοσιογράφους μπορεί να τους καθυβρίζει. Προσέξτε. Το θέμα είναι ότι πρέπει να απαντήσει για τα δύο. Βεβαίως και πρέπει να απαντήσει. Και αυτό κάνει ό,τι θέλει με τους δημοσιογράφους ο κύριος Πολάτη. Φυσικά και πρέπει να απαντήσει. Και όχι μόνο αυτό, να σας πω όμως κάτι, κύριε Κούτρα. Ο πρωθυπουργός βγήκε προχτές και είπε ότι το 70% των Ελλήνων πολιτών είναι μη σκεπτόμενοι. Το καταλαβαίνουμε αυτό που είπε ο Έλληνας Πρωθυπουργός. Mm-hmm. Μιλάμε για κανονική καθύβριση. Και δεν είναι μόνο αυτό που συμβαίνει. Συμβαίνουν λοιπόν όλα αυτά. Γίνονται αυτά τα ευτράπλα στη Βουλή με την Καζόζα. Βγαίνει ο Υπουργός μας βρίζει. Βγαίνει ο Πρωθυπουργός μας βρίζει. Η χώρα μας χάνει 8 μονάδες μέσα σε μία χρονιά στη διεθνή διαφάνεια. Στον πίνακα της διαφθοράς. Και βρίσκεται πίσω από χώρες όπως η Κούβα, η Ρουάντα, η Μποτσουάνα, η Ουρουγουάη. Mm-hmm. Εκεί μας έχει καταντήσει η κυβέρνηση Τσίπρα.